Τη σύσταση Επιτροπή Έρευνα στο Γερμανικό Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο ζητούν FDP και AFD μετά την υπόθεση απάτη σε 1.200 περιπτώσει ασύλου που αποκαλύφθηκε στη Βρέμη. Η υπόθεση εντείνει την πίεση προ τον Υπουργό Εσωτερικών Χόρστ Ζερχόφερ ω πολιτικό προϊστάμενο τη αρμόδια υπηρεσία. Γερμανικά μέσα αναφέρουν ότι στα κεντρικά τη υπηρεσία ασύλου BAMF γνώριζαν τι γινόταν στη Βρέμη, ωστόσο δεν δόθηκε ποτέ η εντολή για διεξαγωγή έρευνα. Οι κατηγορίε που βαρύνουν τον τοπικό προϊστάμενο τη υπηρεσία μιλούν για αποδοχή αιτήσεων ασύλου με το αζημίωτο, αλλά και απόρριψη αιτήσεων που είχαν τα εχέγγυα, αλλά για τι οποίε δεν είχε καταβληθεί το αντίτιμο. Το πραγματικό εύρο τη απάτη δεν έχει ακόμη διαπιστωθεί. Η υπηρεσία ασύλου πάντως έχει βάλει στο μικροσκόπιο συνολικά σχεδόν 8.500 αιτήσεις, καθώς ερευνά άλλα 10 τοπικά γραφεία της.